Συνεχίζουμε το πρωινό μας καφεδάκι εδώ στους 104,5 με το Μάτς Ευθυμίου και όπως είπαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα και το μουσική ανάσα στο στούντιο θα φιλοξενήσουμε την υποψήφια βουλευτή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Πανεπιστημιακό, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Θα τα ξαναπούμε, ο δικαίου σας άλλη μία. Άλλη μια φορά. Λοιπόν, Σοφία Ηλιάδου Τάχου, εγώ προσωπικά την έχω παρακολουθήσει στην καθημερινότητά της, λόγω της ιδιότητάς σας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Λίγο έτσι να σε γνωρίσω. Λόγω του γεγονότος πολλές φορές έχω εκρήξει απέναντι στα δρόμενα στο Πανεπιστήμιο, τα οποία πλήττουν την τοπική κοινωνία της Φλόρινας. Λοιπόν, έτσι λίγα λόγια για το βιογραφικό σας, έτσι για να σας γνωρίσει ο κόσμος, για να ξέρει ποια είναι η Σοφία Ηλιάδου Τάχου. Ναι, να πω ότι ο κόσμος, κατά τη δική μου εκτίμηση, με ξέρει γιατί είμαι γέννημα και θρέμα της Φλόρινας. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα, εκλέχθηκα αξιοκρατικά, επιλέχθηκα από την ηγεσία και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από το Μητρό ως τελεχόν, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι έχω μια συνειδητή προσφορά στην τοπική κοινωνία, η οποία ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι τελείωσα γυμνάσιο Λύκειο εδώ πέρα, μεγάλωσα τα παιδιά μου εδώ πέρα και έπειτα επειδή κατάφερα, θεωρώ, στο Πανεπιστήμιο να έχω μία παρουσία η οποία ξεκίνησε από τη βαθμίδα του λέκτορα, δηλαδή από το 0 και τώρα έχω φτάσει στην πρώτη βαθμίδα, είμαι καθηγήτρια νέας ελληνικής ιστορίας στο τοπικό πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, στο περιφερειακό ας πούμε πανεπιστήμιο. Και έχω συμμετάσχει, να αναφερθώ στους τίτλους, παραιτήθηκα για να πολιτευτώ από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας, ήμουν αντιπρόσωπος όλου του Πανεπιστημίου και αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου στον ειδικό λογαριασμό. Ο πρόεδρος ήταν εκλεγμένος αντιπρίτανης και μετά ήμουν εγώ. Επίσης, έχω σε πανελλήνια κλίμακα έχω εκλεγεί γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως ήμουνα πάλι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ. Υπό την ιδιότητα αυτή, είμαστε μια ακαδημαϊκή εταιρεία, έχουμε επαφές και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί οι εταιρείες αυτές έχουν και ευρωπαϊκή διάσταση και παγκόσμια. Διοργανώνουν συνέδριο κάθε χρόνο, φέτος το συνέδριο είναι στο Πόρτο της Πορτογαλίας, αλλά έχουν γίνει συνέδρια της συγκεκριμένης εταιρείας και έξω από τα όρια της Ελλάδος. Όσον αφορά τώρα τις ακαδημαϊκές μου περγαμηνές, έχω γράψει 14 μονογραφίες, 14 βιβλία, με έμφαση στην ιστορία της Μακεδονίας, του Ποντιακού Ελληνισμού 3 και η περίοδος της κατοχής που για την Φλόρινα έχει ιδιαίτερη σημασία επίσημα απασχόλησε, για την Φλόρινα και για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα και εκτός από τα 14 βιβλία έχω γράψει 2 μυθιστορήματα που έχουν εκδοθεί από το Μετέχνιο και από άλλους εκδοτικούς οίκους και η ουσία είναι ότι ενός ακαδημαϊκού είναι η δημοσιεύσεις του, όπως καταλαβαίνετε έχω γύρω στις 150 συνέδρια συμμετοχή ελληνικά και διεθνή και άλλα τόσα άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες. Νομίζω είπα ήδη πολλά. Είναι πέρα αρκετά αυτά που μας είπατε. Να ξεκινήσουμε τώρα λίγο με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το πώς πλησιάσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πώς σας επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια ιστορία η οποία γεννά νομίζω ελπίδα και προσδοκία για μια καλύτερη Ελλάδα. Η έλευση στο Πανεπιστήμιο της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη είχε σαν συνέπεια την προσέγγιση μου μέσα από τις τοποθετήσεις μου οι οποίες αφορούσαν το μέλλον του Πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα μου ζήτησε να καταθέσω βιογραφικό που είναι μια πολύ σωστή επιλογή νομίζω να βλέπει τον άλλον μέσα από τα δρόμενά του στην κοινωνία και την πνευματική προσφορά του και αυτού του είδους η προσέγγιση και συνέχεια με κάλεσε στο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ήδη είχα εγώ αρθρογραφήσει στην Καθημερινή για το μακεδονικό ζήτημα και ακόμα και τώρα θεωρώ ότι οι θέσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, οι οποίες είχαν προετοιμαστεί, κάτι που αγνοεί η τοπική κοινωνία εδώ, είχαν προετοιμαστεί από τον εμπειρογνώμονα τον Ευάγγελο Κοφό. Είχε έρθει και στο Πανεπιστήμιο και μας είχε μιλήσει
όταν είχαμε το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών που ήταν, διαμόρφωνε εξωτερική πολιτική και μας είχε αναπτύξει τις απόψεις του για τους όρους που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στο μακεδονικό ζήτημα, που δεν ήταν σε καμιά περίπτωση ούτε μακεδονική γλώσσα ούτε ταυτότητα, και μας είχε μιλήσει πολύ χαρακτηριστικά για τα προβλήματα που δημιουργούσε. Άρα η εμπλοκή μου στο θέμα αυτό προϋπήρχε. Η ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Πακογιάννη οδήγησε και στην επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία προετοιμάστηκε αρκετούς μήνες μετά και φτάσαμε τέλος στην ενεργοποίησή μου στο πολιτικό πεδίο με σκοπό, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, να υπάρχει και ο καθημαϊκός λόγος και η προσπάθεια όντως να μπουν ορισμένες προδιαγραφές. Γιατί όταν κάποιος ξέρει την ιστορία μπορεί να καταλάβει τις αντιτιθέμενες απόψεις των πληθυσμιακών ομάδων στην περιοχή και όχι να δώσει λύσεις, αλλά να μπορεί να φουγκράζεται τα προβλήματά τους και τις αιτίες που τα δημιουργούν. Γιατί η δουλειά του βουλευτή δεν είναι να έχει κούρσες λουσάτες ή να περνάει από τα καφενεία χαιρετώντας χωρίς να ακούει. Έτσι, το βασικό καθήκον του πολιτικού, κατά δική μου εκτίμηση, είναι η ενεργός εμπλοκή στην δράση των τοπικών κοινωνιών και η προσπάθειά του στη συνέχεια να το μεταφέρει στην κεντρική εξουσία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Αν ο πολιτικός δεν ακούει τον κόσμο, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη, θα πάει στην κεντρική εξουσία και θα ψηφίσει ό,τι του σερβίρεται. Και αυτό μπορεί να είναι εις βάρος. Αυτό το έχουμε βιώσει αρκετά πλέον με το να ψηφίζουν πράγματα τα οποία. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν μερικές φορές. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο αρνητικό και το λέω γενικά. Νομίζω ότι αυτό που θέλει από εμάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας το έχει πει πολλές φορές σε συγκεντρώσεις, είναι όντως να μεταφέρουμε τη φωνή των απλών ανθρώπων εκεί. Και επίσης να έχουμε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο να επιδιώκουμε να υλοποιείται. Και εδώ η περιοχή, ξέρετε, έχει πολλά κρίσιμα ζητήματα να επιληθούν, τα οποία είναι έξω και πέρα από την ιστορία, αλλά που η ιστορία μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθούν. Έτσι, προβλέπουμε, όποιος τους αγνοεί το παρελθόν, δεν μπορεί έτσι, να οικοδομήσει το μέλλον. Για παράδειγμα, η αγροτική οικονομία της περιοχής, η ΔΕΗ ή το πανεπιστήμιο ή ό,τι συνιστά παραγωγική επένδυση στην περιοχή, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν κάποιος δεν ακούει τι λέει ο κόσμος. Στην ουσία, πηγαίνω στα καφενεία, δαπανώ τόσο χρόνο με τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους. Έχω εμπλουτίσει γενικότερα την σκευή μου από πράγματα που ένας άνθρωπος της πόλης δεν τα βιώνει άμεσα. Έχω προτείνει μερικές λύσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που χθες συνάντησα κάποιον κύριο στα χωριά του Αμιντέου που πριν από μένα υλοποίησε αυτό που εγώ εξαγγέλω, ότι δηλαδή η αγροτική οικονομία για να πάει καλά θέλει αναδασμούς. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι μικρές αγροτικές εκτάσεις να δώσουν παραγωγικότητα ικανή που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να επιβιώσει οικονομικά αυτές τις περιοχές. Χρειάζεται να γίνει αναδασμός, όχι όμως προς την κατεύθυνση υλοποίησης των συμφερόντων των ισχυρών. Επίσης πρέπει να γίνει, να γίνουν όχι φράγματα τα οποία δεν μπορούν να διοχετεύσουν μέσα, δεν υπάρχει υποδομή να διοχετευτεί το νερό του φράγματος στα χωράφια, γιατί κάτι τέτοιο σε επίπεδο σχεδιασμού είναι να μην πω ουτοπικό, να πω ηλίθιο. Έτσι, να το πω εμφατικά. Δεν υποφελούνται από τα φράγματα. Είτε ήρθαν είτε τελείωσαν, δεν έχει σημασία. Κακοσχεδιασμοί. Ζητήματα, ας πούμε, να είναι οι δεξαμενές δίπλα στο ποτάμι, αντί να είναι ψηλά και να διοχετεύουν. Αυτά όλα με τη δική τους τη βοήθεια τα είδα. Και μου είπαν εσύ τι θα κάνεις. Τους είπα ότι η δικιά μου η άποψη είναι ότι σε κάθε καλλικρατικό δήμο θα πρέπει να υπάρχει ένα επιτελείο από νέους, οι οποίοι δεν θα φεύγουν στο εξωτερικό και οι οποίοι θα απασχολούνται στον συγκεκριμένο χώρο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία δεν τα έχουμε αγγίξει, είναι πολύ ουσιαστικά. Μπορούμε, χρησιμοποιώντας αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να χρηματοδοτούμε δράσεις στην περιοχή. Μπορούμε, χρησιμοποιώντας τη γνώση των γεωπόνων, των κτηνίατρων, με τους οποίους θα στελεχώσουμε αυτά τα γραφεία, να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία της περιοχής. Οι μικρές αγροτικές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες, η αγροτική οικονομία χρειάζεται ειδικούς. Όταν ο πατέρας μου ήταν γεωπόνος, ήταν συνεχώς στα χωράφια με τους ανθρώπους. Και μάλιστα ήταν τόσο ευχαριστημένοι. Θυμάμαι έναν άνθρωπο που είχε κήπο, είχε πάθει ένα χαλάζι και είχαν καταστραφεί όλα τα καρπούζια, τα πεπόνια, τι έβγαζε, δεν ξέρω τι. Και επειδή τον είχε βοηθήσει κατασκευάζοντας εκθέσεις γύρω από το πόσο σημαντική ήταν αυτή η χαλαζόπτωση και τι σημείες είχε,
Ο άλλος μας έφερνε επί ένα μήνα και άφηνε έξω από το σπίτι ένα καρπούζι, ένα πεπόνι, ευχαριστώντας μας απρόσωπα και αθόρυβα. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στους ειδικούς, και οι ειδικοί φεύγουν στο εξωτερικό και εκεί στο εξωτερικό βοηθάνε άλλες οικονομίες αντί τη δικιά μας. Χρειάζεται ανασχεδιασμό η αγροτική πολιτική. Ανασχεδιασμό χρειάζεται η κτηνοτροφία. Δηλαδή, ο αγρότης τότε μπορούσε να εμπιστεύεται τον γιοπόνο, τον κτηνίατρο, που του έλεγαν ποιες, πρώτα απ' όλα, τον γιοπόνο για το ποιες ποικιλίες έπρεπε να καλλιεργούνται. Θυμάστε τις φράουλες, τι γινόταν. Πανικός. Έχει καταστραφεί όλο αυτό. Πανικός. Ούτε το ένα εκατοστό δεν είναι πλέον από εκείνες τις αρωματικές φράουλες που βγάζανε τότε. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της δράσης επίσης των γιοπόνων. Οι κτηνίατροι για τις ποικιλίες των αγελάδων ή των άλλων ζώων, για τις προϋποθέσεις του εσταβλισμού τους, για τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων. Τώρα που έχουμε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστράφηκε η κτηνοτροφία. Επίσης, δεν χρειάζονταν μήνυ συνεταιρισμοί. Επίσης, μου είπαν στα χωριά του Αμιντέου και συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, στο Μανιάκι, ότι έχουν ήδη ξεκινήσει έναν συνεταιρισμό 551, ο οποίος διοχετεύει τέτοιου είδους προϊόντα της περιοχής στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ξέρετε πόσο πουλούνται τα κεράσια εκεί? 30 ευρώ το μικρό κουπάκι στις χώρες της Ευρώπης, στην Αυστρία, δεξιά και αριστερά. Εδώ πέρα τα δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί, τα πάντα. Άρα, αν δεν υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσουν και μάνατζερ πωλήσεων εξειδικευμένους. Αυτά πρέπει να γίνει κάποια εκπαίδευση προς τους αγρότες, για να μάθουν πλέον ότι και μέσω διαδικτύου μπορούν να πουλάνε. Ναι, αλλά θέλει τον μάνατζερ, τον ειδικό. Αυτοί αποκλείεται να εκπαιδευτούν τώρα σε αυτή την ηλικία. Όχι, υπάρχουν. Αλλά οι νέοι άνθρωποι, ναι, μπορούν, έχετε δίκιο σε αυτό, και πρέπει να γίνει αυτό που λέω, το κέντρο στο οποίο όλοι θα συνεισφέρουν και το οποίο δεν ανάγκη να επιβαρύνει το δημόσιο. Μπορεί αυτός που θα κατεβάζει τα προγράμματα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να πληρώνει και τους μισθούς. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη των υπόλοιπων. Γιατί να φεύγουν τόσα παιδιά, τόσα μυαλά έξω? Και από τη στιγμή που φεύγουν, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν πίσω, γιατί θα ριζώσουν εκεί. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν και τα κίνητρα. Δηλαδή, όταν κάποιος η Ελλάδα μας διώχνει, λένε. Ναι. Όπου και να. 2.000 ευρώ, παράδειγμα, να παίρνουν εκεί πέρα. Εδώ πέρα, ποια θα είναι αυτή η δουλειά που θα τους δώσει 2.000 και θα γυρίσουν? Ξέρετε πίσω. Πόσο πονάνε που είναι μακριά, οι περισσότεροι. Δηλαδή, είναι σαν να τους διώχνουμε μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούμε να τους απασχολήσουμε. Και νομίζω ότι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ανάπτυξη. Και ότι εντάξει, να δώσουμε επιχορηγήσεις στα στενέστερα κοινωνικά στρώματα, αλλά να βγαίνουμε μέσα από την ανάπτυξη. Όχι μέσα από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Έτσι, η μεσαία τάξη έχει φτάσει στα ωριά της. Στήριξε όλη τα μνημόνια και τις ιστορίες και τα ζητήματα. Δεν μπορεί άλλο. Οι μικρές επιχειρήσεις κλείνουν μία μετά την άλλη. Πώς θα γίνει με αυτό το επιδοματικό και το κομμουνιστικό, ας το θέσουμε έτσι? Και αυτό το επιδοματικό το επιβαρύνεται ο ελεύθερος επαγγελματίας. Μόνο. Και κατά πλειοψηφία. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, εκείνοι που δουλεύουν ταΐζουν εκείνους που δεν δουλεύουν. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δεν πάμε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Αν κάνουμε επιπλέον μια βόλτα, όχι μόνο στην Φλόρινα, αλλά και σε άλλες πόλεις, θα δούμε καταστήματα άδεια, τα οποία κάποτε προσφέραν στην ελληνική οικονομία. Ναι, τώρα αυτά τα άδεια καταστήματα σημαίνουν ότι οικογένειες ολόκληρες μένουν στον αέρα. Γιατί ξέρετε, η οικογενειακή επιχείρηση πήγαινε από το πατέρα στο γιο, δημιουργούσε άλλες προϋποθέσεις κτλ. Επομένως, ο νέος θα ξενιδευτεί, δεν είναι μόνο που θα κλείσει και θα πάρει μια σύνταξη ο άλλος. Έτσι, πρώτον, εκείνος που θα πάρει σύνταξη θα του κοπεί 500 φορές, γιατί αυτό ακριβώς συνέβη. Και ύστερα, τι θα κερδίσει η οικονομία της Ελλάδος από όλο αυτό? Και δεν είναι μόνο η αγροτική οικονομία, αλλά είναι βασική. Η Φλόρινα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Στους νέους και στις γυναίκες 75%. Και είμαστε ευχαριστημένοι? Δηλαδή, μόνο αυτό, άμα κάνουμε μια βόλτα έξω, οι καφετέρειες είναι γεμάτες από νέους που δεν βρίσκουν δουλειά. Η γη δεν καλλιεργείται, γιατί δεν συμφέρει να καλλιεργηθεί. Το πετρέλαιο φορολογείται όσο φορολογείται και σε άλλες περιοχές που βγάζουν πάρα πολλά χρήματα από τη γη, και δεν δημιουργούνται. Οι φόροι είναι τεράστιοι σε όλα τα επίπεδα. Τελικά νομίζω ότι σιγά σιγά φθήνομαι. Τα χωριά που τα επισκέφτηκα και τα επισκέπτομαι έχοντας συνέστηση, ερημώνουν το ένα πίσω από το άλλο. Εδώ πέρα στην Ιδρούσα κλείσαν το σχολείο, το γυμνάσιο. Γιατί? Είμαστε παραμεθόρια περιοχή. Οριστικό κλείσιμο του σχολείου είναι εγκληματικό. Αν ο άλλος δεν έχει να πάει το παιδί του στο σχολείο, στο γυμνάσιο,
Θα σηκωθεί να φύγει βέβαια, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει έρχεται 100 φορές. Να ξεκινάει τώρα με το μείον του χειμώνα από την δροσοπηγή. Ναι, γι' αυτό κλείνει. Η δροσοπηγή ήταν το πιο ανθυρό χωριό στην δική μου, στα δικά μου τα χρόνια και του είπα στον πρόεδρο εκεί. Και τώρα μου λέει ευθύνη συνεχώς. Άμα κλείσει το σχολείο της Ιδρούσας που απασχολούσε τον κόσμο και δώσει τα χρήματα στο πηγενέλα των παιδιών, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω τη φιλοσοφία. Χώρια το γεγονός ότι είμαστε παραμεθόρια περιοχή και υπάρχουν νόμοι που ευνοούν τις παραμεθόριες περιοχές. Ήμουν στη Μελίτη 3 χρόνια. Στο γυμνάσιο είχαμε και λύκειο. Καταστρέψαν τις ηλικιακές τάξεις. Γιατί? Για να μην πληρώνουν τους καθηγητές. Δηλαδή, πού ήταν το πρόβλημα? Που εκεί στην Μελίτη, παράδειγμα, υπάρχει στην διασταύρωση του παλιού δημορχείου, δεν μπορούσε να γίνει ένα λύκειο εκεί πέρα και να εξυπηρετεί όλα τα παιδιά. Μα και εκεί που είχαν, χωρούσε το λύκειο. Υποτίθεται ότι όλες τις περικοπές τις κάνουν για λόγους οικονομίας. Δεν σκέφτονται ότι αυτές τις παραμεθόριες περιοχές πρέπει να ζήσουν. Πώς θα ζήσουν? Τώρα έχει ξεκινήσει μία διαδικασία. Δεν θα σας μιλήσω για το ακαδημαϊκό κομμάτι των πανεπιστημίων και για το πόσο κάνανε πρόχειρα αυτό που λένε συγχώνευση, συνένωση ή δεν ξέρω τι άλλο με τα ΤΕΗ. Δεν θα σας πω καν ότι τα ΤΕΗ έπρεπε να υπάρχουν, γιατί χρειαζόμαστε τους τεχνικούς οι οποίοι έχουν άμεση πρόσβαση στη χρήση των υπολογιστών. Γιατί όλοι οι άλλοι ξέρουν, έχουν προσανατολισμό την έρευνα. Αυτό που πάνε να φτιάξουν τώρα. Δεν μπορούμε να ερευνάμε όλοι. Πρέπει να υπάρξουν αυτοί που θα κάνουν τα μηχανήματα να λειτουργούν. Τέλος πάντων, εγώ θα μιλήσω για κάτι πιο σοβαρό εδώ στο Πανεπιστήμιο. Ο νόμος από το παράθυρο πέρασε μέσα τη δυνατότητα να αλλάξουν, να πάνε στα νεοειδρυθέντα τμήματα αυτοί που είναι στα δικά μας, στη Φλόρινα. Και μιλάω καθαρά σαν Φλωρινιώτησα. Έτσι αυτή τη στιγμή. Δίνοντας αυτό το πλεονέκτημα του νόμου, είμαστε 2 τμήματα, δημοτικής και νηπιαγωγών. Το τμήμα νηπιαγωγών πέρασε προχθές από τη Γενική του Συνέλευση, που είναι η πρώτη προϋπόθεση, η δεύτερη να το περάσει και από τη Σύγκλιτο. Πέρασε 8 συνάδελφοι θέλουν να πάνε στα τμήματα της Κοζάνης. Το τμήμα αυτό έχει. Το έχετε πει και σε συνέδευση. 17 έχει το τμήμα. Οι 8 ζήτησαν να φύγουν. Οι άλλοι 3 ζητάνε να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα κριθεί από τη Σύγκλιτο. Εωρείται και αυτό. Τι θα μείνει στο τμήμα νηπιαγωγών? Έτσι, 7-8 καθηγητές. Οι πόροι δεν ανανεώνονται. Άρα, φτιάχνοντας τα καινούργια τμήματα, τα οποία δεν ξέρουμε αν είναι βιώσιμα, δεν ξέρουμε αν θα σταθούν, έτσι, καταστρέφουμε τα ήδη υπάρχοντα τμήματα στη Φλόρινα. Δηλαδή, όλο αυτό δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η Φλόρινα θα φθίνει συνεχώς από τις διατάξεις του νόμου που δίνουν το πλεονέκτημα σε κάποιους που ήρθαν και ορκιστήκαν ότι θα είναι εδώ. Έτσι. Και ορκίζονται όταν εκλέγονται, λένε, τους ρωτάμε, θα μείνετε στη Φλόρινα? Βεβαίως. Και μόλις εκλεγούν και δημιουργούν προϋποθέσεις του νόμου, σηκώνονται και φεύγουν. Λοιπόν, να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με άλλα θέματα. Ωραία, πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνέντευξη με την κυρία Ηλιάδου την Σοφία Τάχου, η οποία, όπως είναι γνωστό, κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας σε μία συνέντευξη. Βέβαια, θα έχουμε κι άλλη, το είπαμε και αυτό. Μιλήσαμε για το Πανεπιστήμιο, μιλήσαμε για την αγροτική ανάπτυξη. Να πάμε τώρα λίγο στον τουρισμό, ο οποίος θέλει το βασικότερο, πρόσβαση, δρόμο. Α, ναι, αυτό είμαστε με κύριε Φθημίου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το βιώνουμε καθημερινά. Η αίσθηση είναι πάρα πολύ άσχημη όταν περνάς την Πτολεμαϊδα νύχτα και ενώ είχες ένα δρόμο με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα σκοτεινό δρόμο με 2 λωρίδες, που σημαίνει ότι από εκεί και πέρα τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Το κίνδυνο ατυχήματος, η αδυναμία να τρέξεις, να φτάσεις κάπου μακριά, όλα αυτά είναι προβληματικά. Περνάς και 2 σιδηροδρομικές γραμμές. Ναι, αυτό πάλι θα έπρεπε να είχε λυθεί χθες, προχθές. Το πιο βασικό για μένα είναι ότι, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαστε συνοριακή περιοχή. Και συνήθως, να το πω έτσι όπως το λένε βαρύγδουπα, είναι η πύλη προς την κατεύθυνση της Ευρώπης ή των υπόλοιπων χωρών. Το Τελωνία της Νίκης είναι πολύ ουσιαστικό. Θα έπρεπε να είναι η βιτρίνα όχι μόνο προς την κτηριακή υποδομή, αλλά και ως προς τις οδικές αρτηρίες. Δεν μπορεί να περνάει μέσα από το χωριό ή με στενούς δρόμους κτλ. Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια κάθε του άξονα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πόλη της Φλόρινας είναι με πύλη η πρόσβαση προς τους κάθε τους άξονες. Η Φλόρινα είναι απ' έξω απ' όλα. Όλοι οι φίλοι μου που ξεκινάνε για συνέδρια στην Πρέσπα,
δεν έρχονται ποτέ στην πρέσπα μέσα από την πόλη. Αυτό νομίζω θα είναι κοινή συνείδηση, έτσι δεν είναι? Αυτό πλέον θα γίνει και με μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί θα γίνει σύνδεση Καστοριάς Θεσσαλονικής πρέσπας. Ναι, με άλλο δρόμο. Η ουσία, αυτό έπρεπε προχθές να είχε επιδιωχθεί. Πάνε από τη Θεσσαλονίκη μέσα από την ιδιωτική αρτηρία της Κοζάνης στην Καστοριά και από εκεί πάνε πρέσπα και φυσικά γυρνάνε από τον ίδιο δρόμο. Όσες απόπειρες και αν έκαναν να τους πω ότι είναι ωραίος ο άλλος ο δρόμος περιβαλλοντικά, έτσι επιστράφηκαν όλες οι απόπειρες με το ίδιο εισιτήριο και μου είπαν ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περνάμε μέσα από δρόμους οι οποίοι έχουν συνεχείς στροφές και δημιουργούν προβλήματα. Επομένως, η ουσία είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Εγνατία δεν πέρασε από τη Φλόρινα και αφού δεν πέρασε η Εγνατία από τη Φλόρινα, γιατί δεν κατασκευάστηκε ένας κάθετος άξονας, ο οποίος δεν θα δυσχεραίνει πια την πρόσβαση και δεν θα δημιουργεί ζητήματα. Δεν ξέρω ποιος έφταξε και δεν με ενδιαφέρει η ιστορική διάσταση. Αν και εφόσον μου κάνουν τη τιμή να με κλέξουν, το πρώτο πράγμα που θα επιδιώξω είναι οι δρόμοι. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχει επικοινωνία και αν δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει τουρισμός. Ό,τι και να κάνει η Φλόρινα, όσες φυσικές ομορφιές και αν έχει, για παράδειγμα το προαστιακό δάσος της Φλόρινας, έτσι είναι μεγάλη υπόθεση. Καμία πόλη δεν το έχει και όμως δεν υποφελούμαστε από αυτό. Οικονομικά, έτσι, τουριστικά. Είναι ένα μαγαζί και αυτό παλεύει να επιβιώσει. Ναι. Και όσο πάνε, κλείνουν. Είναι και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει αυτή η πρόσβαση, δεν βλέπω μέλλον στην περιοχή από την άποψη της τουριστικής αξιοποίησης. Απ' τη μια, η αγροτική οικονομία δεν οδηγεί σε τυποποίηση των προϊόντων και σε εξαγωγή. Δεν δημιουργούνται συνεταιρισμοί που να τα προωθούν στο εξωτερικό. Δεν παράγονται, όταν τα προϊόντα του οικοτουρισμού που παράγονται δεν μπορούν να καταναλωθούν στη Φλόρινα, γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι και δεν περνάνε από τη Φλόρινα οι τουρίστες. Έχουμε γίνει μία πόλη από μικροαστούς που λιμνάζουν γύρω από τις όχθες του Σακουλέβα και θεωρούν έτσι, φαντασιώνονται ότι είναι λίγο όχθες θάλασσας. Και αυτό, όσο και αν έχει γίνει και έχει αναβαθμίσει τουριστικά εκείνη την περιοχή του ποταμού, είναι μισό. Δεν προχώρησε προς τα πάνω, δεν προχώρησε προς τα κάτω και επιπλέον ποιος θα έρθει ως εκεί, ποια μαγαζιά θα πουλήσουν προϊόντα τα οποία παράγονται εδώ πέρα, τη στιγμή που ο δρόμος δεν διευκολύνει την πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό είναι μείζονος σημασίας. Και ποια ξενοδοχεία επίσης και ποια δωμάτια θα νοικιαστούν. Όχι μόνο στη Φλόρινα και στις γύρω περιοχές, αφού οι δρόμοι δεν πάνε προς τα εκεί. Καταλαβαίνετε, είναι νομίζω τραγικό για την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος. Και θα πω και τον καημό μου ότι εμείς σαν πανεπιστήμιο είχαμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην αισθητοποίηση των παλιών κτηρίων στο Βαρόσι, γύρω από τις όχθες του ποταμού. Η αισθητοποίηση είχε να κάνει κυρίως με την ιστορικότητα των κτηρίων, ούτως ώστε οι τουρίστες να μπορούν να έχουν αναγωγή με τις φωτογραφικές τους μηχανές σε βάση δεδομένων και να έχουν πληροφορίες γύρω από αυτά. Τα δώσαμε δωρεάν στο Δήμο, δεν αξιοποιήθηκαν, δεν κατασκευάστηκαν λευκώματα, δεν έγινε κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό επίσης δυσκολεύει την τουριστική ανάπτυξη, γιατί έρχονται σε μια πόλη που δεν φαίνεται η ιστορία της, ενώ έχει και είναι ουσιαστική. Πρέπει να γίνει φανερή. Ναι, και αυτός ο νόμος που είχε βγάλει η κυρία Μερκούρη. Ποια, εκεί που λένε τα σύνορα δεν είναι, είναι τιμή και δεν είναι ποινή. Τα έλεγε τότε στα μεγάλα πανηγύρια των πρεσπείων. Το νόμο για τα διατηρητέα να μην μπορείς να επέμβεις, ήδη βλέπουμε ότι τα περισσότερα κτίρια καταραίουν. Δέστε και το άλλο. Γιατί δεν φροντίσαμε ως περιφέρεια να αξιοποιήσουμε την σχολή εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών της πόλης. Να έχουν μια παρέμβαση απευθείας μέσα από την βελτίωση των κτηρίων γύρω από το Σακουλέβα. Εντάξει, να τα διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία, αλλά να τα αποκαταστήσουμε. Και γίνεται. Το ίδιο το τμήμα εικαστικών, επειδή ξέρω τον Κοσμή τώρα, τον κύριο Ζιώκα, έχει πάρει πρόγραμμα για την αποκατάσταση των κτηρίων της Κοζάνης. Και δουλεύει για την Κοζάνη, του έχουν δοθεί οι δυνατότητες. Για ποιο λόγο εδώ στη Φλόρινα που το έχουμε το τμήμα, δεν το αξιοποιούμε στην πράξη? Αυτό το ξέρω ως υπεύθυνη του ΕΛΚΕ. Τα χρήματα δόθηκαν για την Κοζάνη. Τα έβγαλε η Κοζάνη για την Κοζάνη. Αυτό μας το είχε πει και σε συνέντευξη ο κύριος Ζιώδας προχθές. Μα είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε άλλο ένα κομμάτι εδώ της Φλόρινας. Μεγάλο, η ενέργεια και βέβαια πλέον η μεταλιγνητική εποχή, γιατί βλέπουμε ότι ο λιγνίτης πλέον σιγά σιγά αποσύρεται. Και αυτό είναι, νομίζω, ότι θέλει μια πιο επισταμμένη διαχείριση. Στην πράξη εξομοιώνουμε τις καταστάσεις, ενώ δεν είναι οι ίδιες. Δηλαδή, το λιγνητικό πεδίο γύρω από τη Μελίτη δεν μπορεί να περάσει σε μια μεταλιγνητική εποχή άμεσα, τη στιγμή που έχει σημαντικές ποσότητες λιγνίτη
γύρω από αυτό και λειτουργεί ανενεργά, τα οποία πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Είναι μια άλλη διάσταση σε σχέση με τα λειτουργία του Μηντέου που έχουν φτάσει, ας πούμε, στο. Νομίζω ότι έχουν αξιοποιήσει όλη σχεδόν την ποσότητα. 5 χρόνια μένουν ακόμα λιγνίτη. Και να μπορεί να περάσει κάλλιστα στη μεταλλιγνητική εποχή με όλες τις παρεμβάσεις για εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Αλλά εδώ το πεδίο είναι πολύ πλούσιο σε λιγνίτη και θα μπορεί να τροφοδοτήσει το εργοστάσιο της μελίτης ακόμα για 20 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, μην λέμε μόνο μεταλλιγνητική εποχή, αυτό εξαρτάται και από τις συγκυρίες. Τι είδους εργοστάσιο, με ποιες υποδομές, ποια λιγνητορυγεία υπάρχουν. Εδώ είναι εμφανές ότι υπάρχει πολλή λιγνίτη. Τα επιμέρους όμως ζητήματα εδώ που τίθενται δεν λύονται. Και δεν λύονται γιατί δεν υπάρχει ίσως, δεν υπήρχε από το ΣΥΡΙΖΑ μια πολιτική βούληση για τον συγκερασμό όλων. Είναι εύκολο να λέμε να πουληθεί, να μην πουληθεί, να βάλουμε κατά το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, αν δεν μπούμε στη διαδικασία να βρούμε λύσεις στα ζητήματα αυτά. Για μένα η μεταλλιγνητική εποχή αφορά μόνο την περιοχή του Αμιντέου, όπου ήδη θα έπρεπε να υπάρχουν σχέδια για αναλυτικές μορφές ενέργειας. Αν εδώ τα λειτουργία ανοίξουν, 1000 άνθρωποι θα βρουν δουλειά με διάφορους τρόπους και τα χωριά θα ζήσουν. Διαφορετικά, αυτά τα χωριά που στηρίζονται στο λιγνίτι και στην ενέργεια θα πεθάνουν. Η τηλεθέρμανση να αξιοποιηθεί, να έχουμε επιτάχυνση των διαδικασιών, να φτάσει η τηλεθέρμανση. Ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να ζήσει με τα τεράστια έξοδα που συνεπάγεται τη χρήση του πετρελαίου για την περιοχή μας. Πρέπει αυτό να φτάσει στη φλόγα. Και δεν είναι μόνο το νοικοκυριό, γιατί εγώ το λέω και σε εκπομπές μου ότι ειδικά ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει και στο μαγαζί θέρμανση. Και αυτό επίσης. Έχει την υπερφορολόγηση, έχει και τη θέρμανση στο μαγαζί. Και η περιοχή μας έχει 9 μήνες χειμώνα. Ενδιαφέρθηκε η πολιτεία να έχει φορολόγητα καύσιμα τουλάχιστον, να έχουμε χαμηλό επίπεδο πετρελαίου, το οποίο χρησιμοποιείται έστω στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, είμαστε κοντά στα σύνορα, δεν πρέπει να ληφθεί πρόνοια. Λέμε τώρα για τη βενζίνη που αγοράζουν οι κάτοικοι της περιοχής και μάλιστα φτάνουμε σε χαρακτηρισμούς από τη γειτονική χώρα. Γιατί δεν μπορεί να θεσπιστεί ένας νόμος που υπάρχει στο εξωτερικό γύρω από τις περιοχές οι οποίες είναι πολύ κοντά στα σύνορα και να έχουν ένα άλλο φορολογικό καθεστώς? Γιατί κάποιος δεν μπαίνει? Εγώ εκεί συνήθως βάλω ενάντια στους εκπροσώπους της εξουσίας και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και μιλάω για όλα τα επίπεδα. Γιατί δεν ενώνονται να κατέβουν κάτω και να απαιτήσουν για τις περιοχές αυτές το ειδικό καθεστώς φορολόγησης? Οι αιτιολογήσεις είναι πολύ ρεαλιστικές και μπορούν να το ισχυριστούν. Σε αυτό πρέπει να κατεβούν όμως με στοιχεία, να ξέρουν ότι η κατανάλωση είναι τόσο. Επομένως, βαριόμαστε να βρούμε στοιχεία. Οι άνθρωποι που στελεχώνουν τους μηχανισμούς δεν είναι ικανοί. Δηλαδή, οι ικανοί νέοι φεύγουν, δεν τους αξιοποιούμε. Δεν το έχουν κάνει αυτό, γιατί αν πάνε με περιστατωμένη πρόταση κάτω στην κυβέρνηση και να πούνε, ξέρετε ότι εμείς ξοδεύουμε 50.000 τόνους εδώ. Μα έχουμε εκεί θέλουμε αυτά. Τα σχολεία μας δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν πετρέλαιο, ναι. Δηλαδή, όταν δίνεις 1.000 ευρώ για θέρμανση και παίρνεις πίσω τα 650 σε φόρους, δηλαδή είναι σαν να δίνεις 350 λίτρα. Στο παιδαγωγικό επίσης, στα τμήματα της Φλόρινας, αντιμετωπίσαμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Τελικά σώθηκαν από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ξορκίζει ως ιδιωτική πρωτοβουλία στα πανεπιστήμια. Το 35% από τα χρήματα που δίνουν για τα μεταπτυχιακά τους οι κάτοικοι της περιοχής μας που έχουν το προνόμιο πια να έχουν πρόσβαση άμεση στα μεταπτυχιακά, το 35% πάει κατευθείαν στα λειτουργικά έξοδα του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο με τους κομμένους προϋπολογισμούς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το δημόσιο πανεπιστήμιο τα ζητήματα ούτε καν της θέρμανσης στην περιοχή, που είναι δεκαπλάσια σε σχέση με άλλη περιοχή. Το βασικό λειτουργικό μας έξοδο είναι η θέρμανση. Και ενώ δίπλα έχει γεωθερμικό πεδίο. Ναι, γι' αυτό το θεωρώ ανόητο. Όλες οι προπτικές χρειάζονται μια γνώση, τεχνογνωσία, και εδώ είναι ότι πρέπει να ψηφίσουν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν όντως, όχι να έχουν, αλλά τουλάχιστον να επιλέγουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι βασικό. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, κλείνοντας, έτσι να πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο σας έχει βασανίσει, σας έχει βγάλει έξω από το ρούχο, να το πούμε έτσι με την απλή καθημερινότητα, και μιλάμε για την Συμφωνία των Πρεσπών. Κατάλαβα ότι το πιάνετε εκεί. Κάποιος που ξέρει την ιστορία βλέπει κάποια παράλογα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία, δεν θα χρησιμοποιήσω όρους έτσι πολύ εμφαντικούς, συνομολογήθηκε επειδή ο Πρωθυπουργός και οι περί αυτών, όπως συμβαίνει πολλές φορές και με τους νότιους Έλληνες, έχουν πλήρη άγνοια των συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη Δυτική Μακεδονία σε διάφορες περιόδους. Αν ας πούμε εδώ η έννοια κατοχή, η έννοια εμφύλιος έχει τραγικές συνέπειες στη δομή του χώρου, στα φρονήματα των ανθρώπων, εκεί στη Νότια Ελλάδα το διακύβευμα ήταν κοινωνικό, ταξικό,
Ήταν καθαρό όμως. Δεν έμπαιναν μέσα εθνοτικά χαρακτηριστικά, διαφοροποιήσεις ταυτοτήτων, ζητήματα. Εγώ ήρθα και σου πήρα το χωράφι, εσύ ήρθες και μου το πήρες, εσύ γιατί, όχι είναι δικό μου, όχι κτλ. Ενώ σε αυτή την περιοχή, όποιος ξέρει ιστορία, καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας αυτό το επιχείρημα, τι τραγικά λάθη έκανε. Ως και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο την περίοδο της κατοχής είχε αναγνωρίσει σλαβομακεδονική μειονότητα στον χώρο, βαφτίζοντας Σλαβομακεδόνες τους Σλαβόφωνους της περιοχής, έτσι, και δίνοντάς τους μια ταυτότητα στην ουσία, γιατί τους την έδωσε, εδώ μιλούσε για Σλαβομακεδόνες. Η έννοια του Μακεδονισμού έχει σχέση με τον Τίτο, με μια άλλη εθνική ταυτότητα, και όσοι στρατεύτηκαν γύρω από την εκδοχή ότι είναι Μακεδόνες, ήταν μια μερίδα μόνο από τους κομμουνιστές την περίοδο, από τον Ελλάς, από την περίοδο της κατοχής, στρατεύτηκαν υπέρ του Τίτο, άρα πόλεσαν και την εθνική τους ταυτότητα, γιατί θεώρησαν ότι ο Τίτο ως Ιουγκοσλάβος ή ως ό,τι θέλετε, τους εκπροσωπεί καλύτερα από το ελληνικό κράτος, και στράφηκαν ενάντια στις συμφωνίες που είχε συνάψει τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα και ενάντια στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που είχε συνομολογηθεί την περίοδο εκείνη στο Λίβανο. Επομένως, όσοι, ας πούμε, ο Ηλίας Δημάκης Ιγκότσε από την περιοχή μας, νομίζω ότι δύο κόμμα, ο Πέιος και όλοι αυτοί αποστάτησαν από τον Ελλάς. Κυνηγήθηκαν από το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί δήλωσαν Μακεδόνες και εντάχθηκαν στο όραμα του Τίτο για τη δημιουργία μιας Βαλκανικής Ομοσπονδίας, όπου η Μακεδονία, όπως την αντιλαμβανόταν με τα τρία τμήματα, θα αποτελούσε μέρος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας και αυτός θα ήταν κυρίαρχος στα Βαλκάνια ως ηγέτης μιας μεγάλης Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Φυσικά στο όραμα του Τίτο και του βοηθού του Τέμπο που ήταν Κροάτης και έγινε επί το πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το όραμά τους ήταν να φτιάξουν ένα πολύ μεγάλο ομόσπονδο κράτος, το οποίο δεν θα ήταν ελληνικό, συμπεριλαμβάνοντας και ελληνικές περιοχές και την ελληνική Μακεδονία. Αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Ο Μακεδονισμός, επομένως, έχει άμεση σχέση με τα οράματα των Ιουγκοσλάβων και καμιά σχέση με το ελληνικό έθνος και τους στόχους του. Κινδύνεψε και την περίοδο του εμφυλίου αυτό, και αντί να, ας πούμε, ούτε καν τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν πήρε, να το πει Σλαβομακεδονικό αυτό το λαό. Όπως το είπαν τότε, το 35 μέχρι το 41, το 44 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις στην ουσία για απόσχηση από το ελληνικό έθνος, ενός κομματιού που πήγε όμως, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Τέος Φύρων ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν αποτελείται από 30-40.000 πολιτικούς πρόσφυγες που φύγαν από εδώ πέρα. Και οι οποίοι δεν δηλώσαν Έλληνες, δηλώσανε πολίτες αυτού του κράτους. Όταν αποδέχεται μακεδονισμό, μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα, δεν έχει σημασία αν ζουν εκείνοι οι πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης, γιατί μου το λένε συχνά. Έχει σημασία ότι συστρατευόμαστε και δικαιώνουμε μέσα στον χρόνο την πολιτική της απόσχησης από την ελληνική ταυτότητα και από το ελληνικό εθνικό κορμό. Δικαιώνουμε την πολιτική του Τέμπο, την πολιτική των Παρτιζάνων του Τίτων, την πολιτική του Γκότσε μέσα από αυτό. Και το λέω σαν ιστορικός. Γιατί Μακεδονισμός, καμία ελληνική κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός δεν αποδέχτηκε τις ταυτότητες και τις γλώσσες. Ξέρετε πώς το λέγαμε τη γλώσσα του στο 19ο, όλο το περίοδο και ακόμα αργότερα. Βουλγάρικη. Γιατί ήταν μια διάλεκτος, έτσι οι ομιλούμενοι, τότε θεωρούνταν μια διάλεκτος της βουλγαρικής, η οποία απλά δεν ήταν η επίσημη εκφορά της. Ήταν λίγο κατώτερη και οι Βούλγαροι δεν την είχαν εντάξει. Αργότερα το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις γεωστρατηγικές του, με τα παιχνίδια του, την είπε Σλαβομακεδονική. Και εδώ ήρθε τώρα, ήρθαμε εμείς και την αναγνωρίσαμε αποδίδοντάς τους τα εύσημα. Η Μακεδονία, επίσης ένα προβληματισμό θα σας μεταφέρω, προέρχεται από την Αρβελέ, η οποία σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Καθημερινή άφησε να νοηθεί ότι είναι τελείως ανεδαφικός και ο χαρακτηρισμός Βόρεια Μακεδονία. Με το σκεπτικό ότι αφού υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει και Νότια, η οποία προφανώς θα δώσει τροφή στα λυτρωτικά σχέδια των Βορειομακεδόνων, προκειμένου να ενωθούν τα δύο κομμάτια, η δικιά μας η Νότια και η δικιά τους η Βόρεια. Και είπε, καλά δεν τους κόβει να πούνε στη συνέντευξή της και με τον αυτονομητισμό που τη διακρίνει στα 92 της, λέει, γιατί δεν είπανε την χώρα αυτή, Νέα Μακεδονία. Εδώ δεν μπορούμε, ας πούμε, να πούμε ότι μπορούν να εδραιώσουν τη διάσταση Παλιά Μακεδονία, αλλά με το Βόρεια σημαίνει ότι πρέπει να ενωθεί η Βόρεια με την Νότια. Δεν τους κόβει, λέει. Να μην μιλήσω και για την δημοκρατία του Ίλντεν που δημιουργεί άλλα ζητήματα, εκείνο ήταν το τραγικό, αλλά μην νομίζετε ότι δεν αποφύγαμε και στον χαρακτηρισμό τα προβλήματα. Δώσαμε επομένως και το πρώτο, και η δικιά μου ένσταση στα κείμενά μου είναι, αφού αυτό το κράτος λέγεται Βόρεια Μακεδονία, η Ιθαγένεια
υπηκότητα που προσδιορίζεται από τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Γιατί δεν ονομάστηκαν αυτοί Βορειομακεδόνες και τους λέμε Μακεδόνες. Εγώ, ας πούμε, που είμαι πολίτης της Ελλάδος, ονομάζομαι Έλληνας. Αυτό γιατί ενώ είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας ονομάστηκαν Μακεδόνες και όχι Βορειομακεδόνες τουλάχιστον. Έτσι. Αφήστε το λόγο Μακεδόνες πια. Εντάξει. Αυτά είναι. Όχι, στο μέλλον δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν. Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Θα τα δούμε μπροστά μας. Ήδη σιγά σιγά βρίσκομαι με το πρόβλημα με το. Τα εμπορικά σήματα. Το πιο ρεαλιστικό. Ναι. Γιατί τα βιβλία που έχουν γίνει επιτροπές από συναδέλφους μου για να φτιάξουν ξανά τα βιβλία εξελίφοντας τις μεταξύ μας, λέει έχθες. Μα η ιστορία δεν μπορεί να εξελιχθεί. Τι είναι, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Πώς μπορούμε να τα εξελίψουμε αυτά τα πράγματα. Μεταξύ μας μεσολάβησε μακεδονικός αγώνας. Η επανάσταση του Ήλντιν προγενέστερα. Συνεχίζουμε με φίλιο και την περίοδο της κατοχής και ειδικά του εμφυλίου και την αναζωπήρωση των ΝΟΦ. Έτσι. Γιατί τα ΣΝΟΦ ήταν λίγο ελεγχόμενα. Τα ΝΟΦ στη συνέχεια ήταν καθαρά αυτονομιστικές οργανώσεις, οι οποίες πρέσβευαν εδώ να πάω πιο παλιά, το ΒΜΡΟ, από το 1893, το οποίο έκανε ακτιβιστικές δράσεις. Πόσοι φλωρινιώτες ξέρουν ότι στο Εθνικό, το καφενείο που τώρα έχει ο κ. Βελιάνης εκεί, στη Λέσχη Πολιτισμού, έχουμε 9 νεκρούς το 1925 από βομβιστική απόπειρα της ΒΜΡΟ, που ήταν η ακτιβιστική δράση των Βουλγάρων που θέλανε να διεθνοποιήσουν το Μακεδονικό, μέσα στη χώρα. Αυτά πρέπει να τα διαβάσουμε. Ναι, νομίζω ότι όταν ξέρεις ιστορία, ξέρεις ακριβώς και ποιοι είναι οι στόχοι μιας ορισμένης πολιτικής ή οι φόβοι για το μέλλον. Έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό το μέλλον της περιοχής. Μην, ας πούμε, χωρίς γνώσεις, χωρίς, ας πούμε, να. Ο κ. Τσίπρας ξέρει, ίσως να ξέρει, είναι απόφυτος του Πολυτεχνείου, να ξέρει μαθηματικά, να ξέρει οτιδήποτε άλλο. Δεν αντιλέγω. Αλλά δεν θα έπρεπε να έχει ένα επιτελείο από ιστορικούς ειδικούς. Ο κ. Σκοτζιάς είναι διεθνιστής. Λέει, ας πούμε, ότι όλοι ενωμένοι πρέπει, ας πούμε, είναι η ιδεολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι. Μέσα από αυτή την ιδεολογική πλατφόρμα, όμως, θα πρέπει να συμβεί αυτό που είπα. Δηλαδή, να χάσουμε οποιαδήποτε ταυτότητα και βλέπετε τι απειλές έχουμε και από τη μεριά της Τουρκίας. Μπορούμε, πέρα από την πρόθεσή τους, με την οποία δεν συμφωνώ, έτσι να αποδομήσουν την έννοια της ιστορίας, οι προθέσεις αυτές δεν οδηγούν πουθενά. Οδηγούν σε μια ίσως φασιστική. Στα ελληνικού τύπου πολυσυμβικικού δικτατορία, αλλά σε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτή ήταν έτσι η πρώτη μας επαφή. Η δεύτερη θα είναι πιο αναλυτική, θα είναι πιο πολιτική. Ναι. Για ωραία, χαίρομαι. Συνέχεια. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.